Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Δελτίο Ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. 5 μέτρα για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων εισηγούνται στο Υπουργείο Οικονομικών με κοινό υπόμνημα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και οι Ομοσπονδίες των Κατασκευαστών και των Μεσιτών. Προτάσεις που λένε πως αν υιοθετηθούν από την κυβέρνηση θα βοηθήσουν σημαντικά τον κλάδο τους. Με υπόμνημά της προς το Υπουργείο Οικονομικών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και οι Ομοσπονδίες των Κατασκευαστών και των Μεσιτών κάνουν πρόταση για μέτρα που θα επιφέρουν μείωση των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα. Οι φορείς των ακινήτων, απαντώντας στην πρόσκληση του Υπουργείου να υποβάλουν τιμές πώλησης και ενοικίων για όλους τους δήμους της χώρας, δηλώνουν αδυναμία να ανταποκριθούν στο αίτημα αυτό, δεδομένου ότι οποιοδήποτε ακίνητο προσφέρεται προς πώληση σήμερα σε οποιοδήποτε τιμή δεν ενδιαφέρει πλέον κανέναν. Η πλήρης έλλειψη των συναλλαγών συνεπάγεται και πλήρη έλλειψη της δυνατότητας διατύπωσης οποιοδήποτε τιμών στις οποίες ένα ακίνητο να πωληθεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Οι προτάσεις των φορέων της αγοράς για τις αντικειμενικές αξίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ουσιαστική αύξηση των συντελεστών παλαιότητας και την κατάργηση του συντελεστή μεγέθους για τις κατοικίες μεγάλου εμβαδού, οι οποίες έχουν απαξιωθεί όχι μόνο από την οικονομική κατάσταση, αλλά και από το τεκμήριο κατοικίας που αφορά και τους ενοικιαστές. Η έλλειψη οποιασδήποτε ζήτησης σε συνδυασμό με τα περίπου 150.000 αδιάθετα διαμερίσματα σε όλη τη χώρα απονέκρωσε πλήρως την οικοδομική δραστηριότητα, με ολέθρια βέβαια αποτελέσματα για την απασχόληση και την οικονομία της χώρας. Οι προτάσεις των φορέων της αγοράς που αφορούν τις αντικειμενικές αξίες περιλαμβάνουν τα εξής. Πρώτον, πλήρη κατάργηση του συντελεστή εμπορικότητας ή μείωσή του κατά τουλάχιστον 50% στο τμήμα του που υπερβαίνει τη μονάδα. Οι φορείς της αγοράς ακινήτων, απαντώντας όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους την πρόσκληση του Υπουργείου να υποβάλουν τιμές πώλησης και ενίκια για όλους τους δήμους της χώρας, δηλώνουν αδυναμία να ανταποκριθούν, θεωρώντας παράλληλα πως αυτά τα νέα 5 μέτρα που εισηγούνται προς το αρμόδιο Υπουργείο για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων θα βοηθήσουν τον κλάδο τους, αλλά και γενικότερα την αγορά. Την καθιέρωση μειωτικού συντελεστή για τα επί τουλάχιστον ένα έτος ξενίκια στα ακίνητα, ώστε να ενθαρρυνθεί η αγορά και η αξιοποίησή τους και να μπορέσουν βέβαια οι ιδιοκτήτες τους να πληρώσουν το φόρο κατοχής. Και τέλος, τη μαζική μείωση των τιμών ζώνης στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν πλέον εμπορικές τιμές και γενικότερα συναλλαγές. 16 αυτοκτονίες αστυνομικών σε 3 χρόνια καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον αρμόδιο Υπουργό Νίκο Δένδια, έπειτα από σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Τα στοιχεία προκαλούν ανησυχία για το φαινόμενο, το οποίο φέτος καταγράφει αύξηση. Από τον Οκτώβριο του 2012 εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης της Ελλάς, λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων στις οποίες ο αστυνομικός καλείται να ανταπεξέλθει στο έργο του. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συνδέουν το φαινόμενο με την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ένστολοι λόγω των περικοπών και της οικονομικής τους εξαθλίωσης. Με υπόμνημά της προς το Υπουργείο Οικονομικών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και οι Ομοσπονδίες των Κατασκευαστών και των Μεσιτών κάνουν πρόταση για μέτρα που θα επιφέρουν μείωση των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα. Οι φορείς των ακινήτων, απαντώντας στην πρόσκληση του Υπουργείου να υποβάλουν τιμές πώλησης και ενοικίων για όλους τους δήμους της χώρας, δηλώνουν αδυναμία. Ένα τεχνικό πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, μας έκανε να δούμε ένα λανθασμένο βίντεο. Περνάμε αμέσως τώρα να δούμε το σωστό, αυτό που αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Ανησυχητικά στοιχεία για την έκταση του φαινομένου των αυτοκτονιών αστυνομικών αποτυπώνονται σε έγγραφο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Νίκου Δένδια, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Τα στοιχεία προέρχονται από την αρμόδια διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και αποκαλύπτουν ότι την περίοδο 2010-2013 καταγράφηκαν 16 αυτοκτονίες αστυνομικών, εκ των οποίων οι 5 σημειώθηκαν το τρέχον έτος. Πίσω από τους αριθμούς των αυτοκτονιών των αστυνομικών στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια κρύβονται οικογένειες, παιδιά, οι ίδιοι άνθρωποι που φτάνουν σε αδιέξοδα, και με αυτή την έννοια
η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε 4 βουλευτές, κάνανε ερώτηση στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Δένδια, για το ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι ένας σταθερός αριθμός ετήσιος αυτοκτονιών αστυνομικών τον τελευταίο χρόνο έχει αποκτήσει περίεργες διαστάσεις, με την έννοια ότι ενώ είχαμε περίπου 4 τα τελευταία χρόνια, τώρα στο πρώτο εξάμηνο είναι ήδη 5, με τελευταία αυτοκτονία με υπηρεσιακό πιστόλι ενός αστυνομικού στα Χανιά. Οι βουλευτές συνδέουν το φαινόμενο με την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ένστολοι λόγω των περικοπών και της οικονομικής τους εξαθλίωσης. Αναφέρονταν επίσης και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί καλούνται να ανταποκριθούν στις υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ γίνεται αναφορά και στις πολλές περιπτώσεις διαζυγίων στον χώρο των αστυνομικών, στη ραγδαία αύξηση των αυτοκτονιών και της κατάθλιψης των εστόλων. Οι βασικές αιτίες, κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, του φαινομένου αυτού, που πια βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταχθεί στο να διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών και της κοινωνίας που υπηρετούν, να οδηγούν